πάνω στην υπέρταση, θα έλεγα, της κρίσης, εγώ χρησιμοποιώντας αυτό των ιατρικών όρων, δηλαδή πιστεύω ότι δεν πάει παραπάνω και δεν πάει πιο πέρα. Και τώρα αρχίζεται να γίνεται κατανοητή κρίση την οποία περνάμε από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Δεν είναι κρίση τόσο οικονομική. Άλλο που μας πονάει περισσότερο, διότι στην Ευρώπη στηρίξαμε την πάσαν ελπίδα μας. Και από μια πλευρά είναι ευλογία Θεού, διότι μας δόθηκε ευκαιρία, όπως είναι με την αρρώστια. Να καταλάβουμε την αρρώστια την οποία έχουμε. Σημασία όμως έχει ότι είναι κρίση πνευματική. Είναι κρίση ταυτότητας. Επειδή εσείς μιλείτε για ρωμιοσύνη, αυτή είναι η ταυτότητα της ελληνικότητας. Δηλαδή, η θεανθρώπινη ένωση με ορθοδοξία και ελληνικότητα. Όλα τα υπεροχότερα στοιχεία που παρήγαγε, γέννησε αυτός ο τόπος, συναντήθηκαν με την ορθοδοξία που είναι ο Χριστός μέσα στην ιστορία. Ο Χριστός ως Παναλήθεια. Έτσι έζησαν οι πατέρες μας όλοι, έτσι έζησαν και οι πρόγονοί μας ακόμη που νοσταλγούσαν αυτή την πραγματικότητα και την βρήκαν μετά μέσα στην ορθοδοξία. Λέγοντας ορθοδοξία εννοούμε τα πάντα. Λέγαμε παλαιότερα πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Και τόλμησα να πω, γιατί και εγώ είχα την τιμή 2 χρόνια να υπηρετήσω την πατρίδα, και έλεγα γιατί να μην λέμε ορθοδοξία. Από όλα αυτά που λέτε βρίσκονται μέσα στην ορθοδοξία. Θα μου πείτε κατηγορώ ή ελέγχω, όχι. Μέσα λοιπόν στην ορθοδοξία συναντάμε στο ρωμαϊκό, αυτό είναι το ρωμαϊκό, αυτό είναι η ρωμιοσύνη, συναντάμε όλα τα στοιχεία εκείνα, τα υπεροχικά, τα οποία μας χαρακτηρίζουν ως Έλληνες, χριστιανούς ορθοδόξους, που βέβαια έχουμε την δύναμη να συμβιώνουμε και με όλους εκείνους οι οποίοι δεν είναι ορθόδοξοι ή ακόμη πολεμούν την πίστη μας. Μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανισμός ζει σε μία πορεία μαρτυρίου, μαρτυρίας και μαρτυρίου στην ιστορία. Δεν μπορεί να μου πει κάποιος, δηλαδή, τι θα γίνει με τους άλλους, θα τους διώξουμε? Όχι. Μπορούμε να συμβιώνουμε και θα είμαστε το παράδειγμα, ώστε να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να πλησιάσουν την αλήθεια, οι μη ορθόδοξοι, αλλά και εμείς που λεγόμεθα ορθόδοξοι και δεν είμεθα. Κάτι ακόμη. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος σε μία περίφημη ομιλία του, στο 4ο κεφάλαιο των πράξεων, «Ειν αυτής άπαντα κοινά». Αυτό αναλύει, που είναι ο κομμουνιστικότερος λόγος που ακούστηκε στην ιστορία, αλλά όχι μαρξιστικό. Είναι χριστιανικός, του Χριστού και των Αγίων του. Έχουμε δικά μας μεγέθη, τα οποία καταλήψαμε και παίρνουμε, όχι δανειζόμεθα, δεχόμεθα να μας επιβάλλουν οι άλλοι ό,τι θέλουν. Λέγει εκεί ο Χρυσόστομος, εάν ζούμε μέσα στην παράδοση της κοινωνίας, του μοιράσματος των αγαθών, εάν εσείς οι γυναίκες έχετε γεμάτες κοσμήματα στην Εκκλησία, τέλη 4ου αιώνα, εάν μου δίνατε τα κοσμήματά σας για να τα πουλήσω και να θρέψουμε τις οικογένειες που πεινάνε αυτή τη στιγμή, βλέπει τις γυναίκες να τραβούν τα χέρια τους να τα κρύβουν, γιατί φοβήθηκαν, λέει μη φοβάστε, δεν θα σας τα πάρω τώρα. Θα έρθει η ώρα που μόλις σας θα τα δώσετε. Επομένως λοιπόν μέσα σε αυτό το πνεύμα ζει η Ορθοδοξία και συνεχίζει ο Χρυσόστομος. Τις αν Έλλην έμενε λοιπόν. Ποιος θα έμενε ειδωλολάτρης. Οι Εβραίοι ονόμαζαν τους Έλληνες ήδη από τον 2ο αιώνα π.Χ. Τους ειδωλολάτρες, τους εθνικούς, τους ονόμαζαν Έλληνες. Δεν το λέμε οι χριστιανοί, εκείνοι το καθιέρωσαν. Τις αν Έλλην έμενε λοιπόν. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πνεύμα μπορεί να ζήσει η νεολαία σήμερα, όπως εγώ είμαι παιδί της κατοχής. Τα υπεροχότερα χρόνια της ζωής μου ήταν όταν είχαμε φτώχεια και ανέχεια. Δεν είχα ένα παιχνίδι στη ζωή. Μία μπάλα από κουρέλια μου είχε φτιάξει η μητέρα μου για να κλωτσάω, και εγώ ήθελα να κλωτσάω μπάλα. Τα παιχνίδια δεν υπήρχαν. Με ένα παιχνίδι ζούσαμε και παίζαμε όλα τα παιδιά της γειτονιάς, τον μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Είμαστε ευτυχείς. Γιατί είμαστε ευτυχείς? Γιατί ξέραμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Πήγαμε σχολείο, από τις 2 καρέκλες που είχαμε στο σπίτι, υλικά, μιλώ αυτή τη στιγμή, να κάνουμε και άλλες 2. Αλλά όχι να κατακλέψουμε τον κόσμο. Ούτε στο School of Economics σπουδάσαμε κλπ. Για να μάθουμε οικονομία, είχαμε την οικονομία της μάνας μας και της γιαγιάς μας. Αυτό θα πει οικονομία. Που έβαζαν τόσο υλικό στην κατσαρόλα ώστε να φάμε όλοι και να περσέψει και για εκείνο που είχε ανάγκη. Όταν η νεολαία μας αναγνωρίσει αυτές τις αξίες που χάσαμε, τη γειτονιά, τι γινόταν στην αυλή. Ο Καμπανέλης ο Μακαρίτης έγραψε ένα σπουδαίο έργο για τις κυρίες της αυλής. Και το έχω δει στον κινηματογράφο. Στην αυλή, τα μαγειοτραβήγματα. Συγγνώμη οι κυρίες να με συγχωρήσουν, η μία μάλλον με την άλλη, όλη μέρα μαλώνα.
Λοιπόν, άντε, επειδή έχω πολύ καλή καρδιά, δεν σας πετάω στον δρόμο. Μα θα σας αλλάξω δωμάτιο, θα περάσετε στο 2, στο βάθος. Το 2 είναι θεοσκότεινο. Ελένη, δεν υπάρχουν σκοτεινά δωμάτια, υπάρχουν μόνο φωτεινές ψυχές σαν της κυρίας Παρασκευής. Μια στιγμή τελειώσει το πορτρέτο σας, μισό λεπτό. Δηλαδή, αντί να μου πείτε και ευχαριστώ, μου λέτε πως το διαμέρισμά μου είναι σκοτεινό, ε! Μια φορά κυρά μου έχει κεραμίδια από πάνω και δεν βρέχει όπως βρέχει στο δρόμο, έτσι. Ναι, έχει και μια τρύπα και μπαίνει όλο το νερό μέσα. Ωραία, θα έχουμε τρεχούμενο όλο μέσα στο δωμάτιο. Σιγά τώρα να μην μου θέλετε και κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό και ψυγείο, τι είναι καλέ. Το αυτό λίγο. Σας παρακαλώ να μετακομίσετε τώρα αμέσως και αυτό από μεγάλη μου καλοσύνη. Μπροσάντε, μαζεύτε τάντε. Όταν όμως αρρώστενε μία γειτόνισσα, τρέχαν όλες από πάνω να τη βοηθήσουν. Ε, αυτή είναι η Ρωμιοσύνη. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Αυτή είναι η ελληνικότητα ενωμένη με την, Ορθοδοξία. Η Ρωμιοσύνη δηλαδή. Από εκεί και πέρα λοιπόν, χρειάζεται να τα επανανακαλύψουμε. Ευτυχώς έχουμε την πηγή όλων αυτών των πραγματικοτήτων. Αν την πηγή την καθαρίσουμε, έχει πολλά μολυσμένα ύδατα μέσα. Είναι η νορία μας. Αν φύγουν τα φράγκικα, τα ευσεβιστικά, τα παπολατρικά, τα κυριαρχικά στοιχεία, τα κοτσαβασίστικα στοιχεία από την ενορία, θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε την αυλή που εκεί θα ζούμε, εκεί θα γελάμε, εκεί θα παντρευόμαστε, εκεί θα διασκεδάζουμε, εκεί θα μαλώνουμε, αλλά εκεί θα βρίσκουμε και το Θεό και θα σώζουμε την ψυχή μας. Βέβαια, πολλές φορές καλούμε στην ενορία και μετανιώνει ο άλλος που ήρθε για να γίνει Ορθόδοξος και να λέει τέτοια Ορθοδοξία τι να την κάνω. Είναι η αυτοκριτική η δική μας, αρχίζοντας από τον εαυτό μου. Επομένως λοιπόν, δεν είναι ανάγκη νομίζω να μιλούμε για επαναστάσεις. Η επανάσταση μεγαλύτερη είναι η εσωτερική, η καρδιακή επανάσταση. Η βία, κάποτε μου ζήτησαν ένα σχολείο να γράψω ένα άρθρο για το άλμπουμ του σχολείου, τον τόμο, περί βίας. Και μελετώντας τους πατέρες μας και την ζωή της Εκκλησίας, ο σώματος Χριστού, αυτή είναι η Εκκλησία και όχι οι δεσποτάδες, οι παπάδες κλπ. Και εμείς και όλοι μαζί, σώμα Χριστού. Όταν λοιπόν πρόσεξα περισσότερο, είδα ότι η βία για τον Ορθόδοξο είναι μια υπόθεση της ίδιας της ψυχής. Να νικήσουμε τα ένστικτά μας. Γι' αυτό κάνουμε νηστεία. Είμαστε στη Μεγάλη Σαρακοστή. Γιατί νηστεύουμε? Του αρέσει του Θεού να μην τρώμε? Αυτό μας έδωσε τα κατά. Βέβαια μας είπε πάτε και όχι σκάστε από το φαγητό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η βία λοιπόν είναι υπόθεση εσωτερική. Ξέρετε δε, γι' αυτό ενώθηκε ο γνήσιος ελληνισμός, ενώθηκε με την Ορθοδοξία. Τι έλεγαν οι στοικοί μάλλον, τον νικάν σε αυτόν φασόν εικόνα ρίστη. Η μεγαλύτερη νίκη είναι να νικήσεις τον εαυτό σου. Αυτά τα σκέπτεται και ο Μέγας Αλέξανδρος, στο ίδιο πνεύμα που ζούσε. Ήθελε πως θα νικήσει τα δικά του πάθη. Αυτοί ήταν οι Πέρσες, ήταν παιχνιδάκι μπροστά στον αγώνα εναντίον των παθών. Τα δύο ένστικτα. Η αυτοσυντήρηση που οδηγεί στον άκρατο εγωισμό είναι το μοίρασμα του Καραγκιόζη, αλλά μας το διδάσκει και ο Χοντρός και ο Λιγνός. Πώς μοίραζα, έλεγε ο Χοντρός. Δικό μου, δικό μου, δικό μου, δικό μου, δικό μου, δικό σου. Υπάρχουν και στο λαϊκό μας θέατρο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως. Να πεθάνει όλος ο κόσμος, να ζήσω εγώ. Ο άλλος είναι κόλασή μου, πέρα ο Σάρτ, άθεος, υπαρξιστή. Αιωνία του είναι. Το άλλο ένστικτο είναι της αναπαραγωγής. Υπεριδονισμός. Θυσία στην ειδονή και φτάνουμε από τις διάφορες ειδονές. Το σεξ έχει ξεπεραστεί και εγώ με ξοβολογώ, ξέρω, έχω 9 εγγόνια. Λοιπόν, τα ζω τώρα στα εγγόνια με τη χάρη του Θεού. Ποιο είναι η μεγαλύτερη δόνη? Πάμε στα ναρκωτικά. Γιατί πηγαίνουν στα ναρκωτικά? Να βρουν κάτι το περισσότερο. Επομένως λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να γίνει εξωτερική επανάσταση. Εάν τα πράγματα χειροτερεύσουν, να το πω και αυτό, Έλληνας είμαι. Το αίμα του Αθανασίου Διάκου είναι και στο δικό μου σώμα και στο δικό σας. Μπορεί να χρειαστεί κάποτε, όχι οι Γουδοί να επιβάλλουμε τη μία τυραννία πάνω στην άλλη. Να επιβάλλουν πότε τον αστισμό πάνω στον σοσιαλισμό και πότε τον σοσιαλισμό πάνω στον αστισμό. Το συμφέρον υπάρχει από κάτω και ο εγωισμός. Μπορεί κάποτε λοιπόν, αν συλλάβουμε ότι την κατάσταση της δουλείας στην οποία βρισκόμεθα είναι παρατηνόμενη δουλεία με άλλα ονόματα, με άλλα σχήματα. Δεν έχω χρόνο να το αναλύσω. Εάν λοιπόν σκεφτούμε αυτά, μπορεί κάποτε να οδηγηθούμε σε 20, σε 30, σε 500 χρόνια
να έχουμε ένα νέο 21, όταν θα καταλάβουμε ποιοι είναι οι τύρανοί μας. Όσο να φτάσουμε εκεί πέρα, έχουμε πολύ χρόνο και τα χρόνια περνάνε και εσείς οι νεότεροι μεγαλώνετε, να ανταμώσουμε ο ένας τον άλλο. Να γίνουμε πρόσωπα, να κοιτάζουμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Είδατε στο πρόσωπο, λέει και ο Χριστός, χρωματίζεται, φαίνεται όλος ο άνθρωπος, το εσωτερικό του ανθρώπου. Να μάθουμε να κοιτάμε ο ένας τον άλλον κατάματα, αλλά για να μπορέσουμε να κοιτάμε ο ένας τον άλλον κατάματα, για να αναγνωρίζουμε σε τι με χρειάζεται και σε τι τον χρειάζομαι εγώ, πρέπει πρώτα να μάθουμε να κοιτάζουμε τον Θεό. Αυτό είναι το Ρωμαίο. Και εύχομαι πρόοδο σε αυτή την κατεύθυνση και στους αγώνες σας και στους αγώνες του έθνους μας. Δεν είναι πότε θα τελειώσει η δουλεία. Οι μαυραγορείτες, οι διεθνείς μαυραγορείτες, οι εκμεταλλευτές των λαών, ο διεθνής ιονισμός, δεν μιλώ για τους Εβραίους, αυτά είναι ανθρωπάκια κι αυτοί οι Εβραίοι, είναι θέμα πίστεως. Εβραίος σημαίνει μία πίστη. Μιλώ για τον σιωνισμό που είναι ο φαρισαϊσμός, που ογκώνεται στην ιστορία, σταύρωσε τον Χριστό και δεν πάβει να σταυρώνει τους ανθρώπους του Χριστού. Αυτός λοιπόν ο σιωνισμός θα συνεχίσει το έργο του, γιατί να μην συνεχίσουμε και εμείς το δικό μας. Παράλληλα μπαίνουμε στην ιστορία, ας το ζήσετε κι εσείς οι νεότεροι όπως προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να το ζήσουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι. Αλλά όλοι μαζί. Χριστός και όλοι μαζί.